Σήμερα πραγματοποιήθηκε η έπαρση των 4 συμμαχικών δυνάμεων που πολέμησαν στο νησί το Μάιο του 1941, ενώ συγκινητική ήταν και η εκδήλωση στη Ραμνή Αποκορώνου. Οι σημαίες τριών συμμαχικών δυνάμεων της Νέας Ζηλανδίας, Βρετανίας και Αυστραλίας σχηματίζουν από το πρωί πλάι στην ελληνική σημαία στο φρούριο του Πυρκά στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Σε ηθική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης, το παρόν πλήν των τοπικών αρχών έδωσαν βετεράνοι των συμμαχικών δυνάμεων και πλήθος κόσμου. Η σημερινή μέρα συμβολίζει και τη σημερινή ανάγκη του έθνους, ότι ενωμένοι όλοι μαζί πάντα μπορούμε να κερδίζουμε το καλύτερο. Και με αυτή την έννοια θέλω να καλωσορίσω και όλους αυτούς από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία που ήρθαν σήμερα εδώ στην 70η επέτειο για να τιμήσουν και τους δικούς τους αγώνες και τους αγώνες γενικά κατά του άξονα. Προσέλευση των επισκεπτών από τη Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Βρετανία προσδίδει περισσότερο εορταστικό χαρακτήρα στις εκδηλώσεις μας και ανασύρει στη μνήμη μας το συμμαχικό, το ενωτικό κλίμα που επικρατούσε τότε. Δεν ξεχνά, θυμάται και ιδιαίτερα παλέμαχοι κάνουν μεγάλη εντύπωση που παρευρίσκονται δικοί μας κριτικοί που πολεμήσανε στη μάχη της Κρήτης και μάλιστα σε μερικές εκδηλώσεις κάνουν αναφορές συγκεκριμένες που δάξιζε τον κόπο, αξίζει τον κόπο μάλλον να τις καταγράψουμε και να τις μεταδώσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είναι μια συμβολική κίνηση, μια συμβολική πράξη που θυμίζουμε προσπάθησα κατεύθυνση και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος την συστράτευση των δυνάμεων των λαών αυτών την εποχή εκείνη και νομίζω ότι φέτο ειδικά με τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και από πλευράς των άλλων χωρών και από πλευράς των ντόπιων υποδηλώνει ότι η μάχη της Κρήτης είναι επίκαιρη όσο ποτέ, ειδικά σε αυτά τα 70 χρόνια. Νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνει είναι ισχυρό προς πάσαν κατεύθυνση. Η ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα και στη Ραμνή Αποκορώνου, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν αναφορές στα γεγονότα της εποχής και τα διαχρονικά μηνύματα της μάχης της Κρήτης. Η Ραμνή ήταν το κέντρο της αντίστασης, της αμυντικής αντίστασης Αποκορώνου. Ορισμένο χωροδιάστημα οργανωθήκαμε στην οργάνωση του ΕΑΜ. Από την αρχή είμαστε 5-6 άτομα, αλλά κατορθώσαμε και οργανώσαμε όλο το λαό, γυναίκες, άντρες, παιδιά, δασκάλους, παπάδες, όλους εγενήκαμε ένα τόπι. Και με αυτό το πράγμα προχωρήσαμε και τα αναγνωρίσανε όλοι. Η Ραμνή είναι ένα χωριό το οποίο ολόκληρο το χωριό, όλοι κάτοικοι ανήκαν ανεξαίρετα στην Αττική Αντίσταση. Ήταν το κέντρο μάλιστα φωτιασμού του Δευτέρου Τάγματος του Ελλάς που ήταν διοικητής ο πατέρας μου και πήρε αυτό το τάγμα το μεγάλο βάρος της μάχης της Παναγιάς. Η μάχη της Παναγιάς ή μάχη των Γεραμιών είναι η μεγαλύτερη εκπαρτάξεως μάχη μεταξύ Ανταρτών και Γερμανών στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλη η αντίσταση κινήθηκε από την Ραμνή σε όλο το επίπεδο του Αποκόρωνα κατά μήκος όλων των χωριών που συγκροτούν τη ρίζα του Αποκόρωνα. Και στο Ρέθυμνο τιμήθηκαν τα 70 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης με εκδηλώσεις και εκθέσεις. Τοπικοί φορείς, βετεράνοι πολεμιστές αλλά και πολίτες απέδωσαν τιμές στο μνημείο της μάχης της Κρήτης. Με εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν οι τιμές για τα 70 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης και στο Ρέθυμνο. Στο Μνημείο Ελλήνων και Αυστραλών Πολεμιστών, επίσημοι, αρχές και βετεράνοι πολεμιστές απέδωσαν τιμή, ενώ τελέστηκε και επιμνημόσυνη δέηση, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Ευγένιου. Τιμήσαμε την 70η επέτειο της μάχης της Κρήτης, τόσο εμείς όσο και οι συμμαχικές μας δυνάμεις της Νέας Ζηλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, που πολέμησαν δίπλα στους Έλληνες και κυρίως στους Κρητικούς για ελευθερία, δημοκρατία και ειρήνη. Φέτος ήρθαν οι βετεράνοι για τελευταία φορά, όπως μας είπαν, είναι άνθρωποι 90 και πλέον ετών, οι οποίοι ήρθαν με πολύ σεβασμό να τιμήσουν τη μάχη της Κρήτης, όπου εδώ πολλοί εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους και άλλοι μείναν ανάπηροι.
τιμή και δόξα στους ηρωικούς νεκρούς της Κρήτης και στους συμμάχους τους που πολέμησαν ενάντια στο φασισμό τότε και στον ολοκληρωτισμό για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Παράλληλα στο σπίτι του πολιτισμού πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια έκθεσης με θέμα μάχη της Κρήτης, φωτογραφικές μνήμες 70 χρόνια μετά.